Εδώ λοιπόν στο ραδιόφωνο Πολιτεία 90,7, όπως ακούσατε και νωρίτερα, ζήτησε να παρέμβει εδώ στην εκπομπή μας, πιθανότατα για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρωινό. Ένας οδηγός τουριστικού λεωφορείου, πρόκειται για τον κύριο Νίκο Λαμπράκο, και με χαρά θα τον φιλοξενήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Κύριε Λαμπράκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ζητήσατε να παρέμβετε, ακούσατε πιθανότατα τη συνέντευξη που προηγήθηκε και πάνω σε αυτό θέλετε να συζητήσουμε. Ναι. Άκουσα είναι, όλα όσα άκουσα τα συνυπογράφω. Εγώ θέλω να σας καταγγείλω ότι ο οδηγός του λεωφορείου που διέρχεται στην Λακωνία από μακριά έχει πολλούς λόγους να μην μπει καθόλου στη Σπάρτη. Ναι. Και ίσως να είναι η μοναδική πόλη όπου έχω γυρίσει που όταν βλέπουν λεωφορείο όλοι το κυνηγάνε. Ναι. Υπάρχει θέση η οποία κακώς είναι μία θέση, πρέπει να είναι πολλές θέσεις, η οποία, στην κεντρική πλατεία, η οποία ποτέ δεν βρίσκει κανένας να παρκάρει. Και όταν παρκάρει εκτός θέσης στο δρόμο να κατεβάσει ή να επιβιβάσει τον κόσμο, μπορεί να παίξει και ξύλο με τους οδηγούς, ναι, που κορνάρουν και φωνάζουν. Δίκαια διαμαρτύρονται. Ναι. Υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το στάδιο μέχρι τον πρώτο δρόμο στο δεύτερο δημοτικό, από το στάδιο προς το κέντρο, στο δεξιό μέρος, μέχρι τον πρώτο δρόμο, δεν θυμάμαι, Ηρακλειδών είναι. Νομίζω, ναι. Υπήρχε ταμπέλα για στάθμευση τουριστικών λεωφορείων. Ναι. Κάποιοι από τους γειτόνους, γιατί ενοχλούνται με τα τουριστικά λεωφορεία, πήγαν την έβγαλαν. Ναι, την έβγαλαν και αυθαίρετα, αυθαίρετα, ή άλλαξε κάποια απόφαση. Δεν ξέρω πώς την έβγαλαν. Θεωρώ αυθαίρετα. Ναι. Το τουριστικό λεωφορείο που θα μπει στη Σπάρτη να αφήσει τον κόσμο για να μας αφήσει λεφτά στα καταστήματα, στα σουβενίρ, στον καφέ, στη βόλτα, έχει κάθε λόγο να σηκωθεί να φύγει από τη Σπάρτη και να πάει στην Νότια Λακωνία. Αυτό που γίνεται όλα τα χρόνια. Εάν οι παλαιολόγου, αν είναι χωρίς νησίδα στη μέση, θα μου το θυμηθείτε, θα γίνει μια χειρότερη Λεωνίδου. Ναι. Όπως ήταν παλιά η Λεωνίδου. Ναι. Που σήμερα η Λεωνίδου έχει νησίδα στη μέση. Όλα έχει νησίδα. Ναι. Όταν δεν είχε νησίδα, δεν θυμόσαστε τι γινόταν. Βέβαια. Στην Τρίπολη δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε ποτέ και δεν μπαίναμε. Ναι. Γιατί υπήρχε πρόβλημα. Από αρκετά χρόνια πίσω από, από την πλατεία Άρεως, στο τουριστικό εκεί στο Πάκ Σαλέ, όλο το μήκος της πλατείας Άρεως το έκαναν για χώρο πάρκινγκ τουριστικών λεωφορείων που εισέρχονται στην πόλη. Ναι. Μία-δύο φορές πήγαν τα γιοταχή, τους πήραν τις πινακίδες και σήμερα, εάν δεν υπάρχει ούτε ένα τουριστικό λεωφορείο, δεν θα δείτε ούτε ένα γιοταχή αραγμένο εκεί. Βέβαια, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει τώρα ο κάθε οδηγός πότε θα έρθει ένα τουριστικό λεωφορείο στη Σπάρτη ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να είναι πάντα ελεύθερες οι θέσεις αυτές. Όλοι μπαίνουμε στην Τρίπολη να κάνουμε στάση, γιατί μπαίνουμε και ξέρουμε ότι θα βρούμε στάση και δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Και δεν θα ταλαιπωρήσετε και τους επιβάτες σας. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί που διοικούν τη Σπάρτη προσπαθούν να την εκδικηθούν με τον τρόπο που ενεργούν. Και δεν τις αρμόζει τη Σπάρτη σε αυτό το πράγμα. Εσείς ως οδηγός λεωφορείου, τουριστικού λεωφορείου, πείτε μας, σε κάθε πόλη που πηγαίνετε υπάρχουν χώροι για να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία? Η πόλη, ξέρετε η πόλη δηλαδή ότι εκεί που θα πάτε... Ναι. Στην Πελοπόννησο η μόνη πόλη που μπορεί να συναγωνιστεί η Σπάρτη είναι το Άστρος. Το Άστρος. Καμία άλλη πόλη στην Πελοπόννησο. Όλοι έχουν, οι υπόλοιποι είναι πολύ ψηλότερα από εμάς. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με πολλούς που έχω μιλήσει, που έχουν επισκεφτεί τη Σπάρτη για πρώτη φορά, μου έχουν πει αρκετοί, μακάρι να μην ερχόμαστε, να την είχαμε στη μνήμη μας όπως τη διαβάζαμε στα βιβλία και στην ιστορία. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η μοναδική θέση στάθμευσης που ποτέ δεν είναι ελεύθερη στην κεντρική πλατεία, είχαμε πει τότε και είχατε πει και εσείς οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, ότι όταν για παράδειγμα υπάρχει ένα γκρουπ εκδρομέων, τα λεωφορεία δεν μπορεί το ένα να παρκάρει στην πλατεία, το άλλο στο άγαλμα του Λονίδα και το άλλο στα γυμνάσια. Συνήθως παρκάρουν όλοι μαζί. Δεν εξυπηρέτησε ποτέ αυτή μία θέση στάσης στην κεντρική πλατεία. Έτσι δεν είναι?
Όχι, γι' αυτό σας λέω ότι όσοι διοικούν τα τελευταία χρόνια τη Σπάρτη δείχνουν ότι εκδικούνται την πόλη. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η πρόταση που ακούστηκε νωρίτερα να μεταφερθεί αυτή η θέση που υπάρχει στην κεντρική πλατεία, μιας και πλέον έχουμε νέα είσοδο και έξοδο στην πόλη, να γίνει εκεί που μπροστά από το μουσείο, όλο αυτό το κομμάτι, να φύγουν και τα άλλα τα αυτοκίνητα που παρκάρουν σε ένα τμήμα του μπροστά από το μουσείο, εκεί θα εξυπηρετούσε τα τουριστικά λεωφορεία ή εσείς που προτείνετε, όπως παλιά στο Άγαλμα? Οπουδήποτε υπάρχει ένας χώρος, θα γίνει γνωστός και θα λειτουργήσει. Θα πηγαίνουν εκεί. Πόσο μακριά πρέπει να, πόσο μακριά πρέπει να είναι από το κέντρο μιας πόλης? Να είναι τόσο ώστε ο επιβάτης που θα κατέβει να αξίζει τον κόπο για αυτόν να περπατήσει. Γιατί περπατήσει. Τώρα σου λέει, άμα βγω έξω από την πόλη, σήκω, φύγε, μη σταματάς, πάμε πιο κάτω. Ναι. Και μιλάμε και για επισκέπτες κάποιας ηλικίας που δεν μπορούν να περπατήσουν και πάρα πολύ. Ναι. Και ειδικά το καλοκαίρι, έτσι μέσα στον ήλιο. Εχθές γύρισα 6-6,5 ώρα από δρομολόγιο και είδα τουλάχιστον 6-7 αυτοκίνητα στη Σπάρτη, σταδιακά άλλα εδώ, άλλα εκεί, να φορτώνουν, να ξεφορτώνουν, και χάρηκα. Αλλά το κομφούζιο που προκαλείται. Ναι. Και προχθές, πριν από λίγες μέρες, ήταν δύο Ιταλοί πάλι. Είχαν φέρει 120 παιδιά. Τι να τους πεις? Ναι. Να τσακωθείς και μαζί τους? Δεν υπάρχει κάπου, δεν υπάρχει κάποιος που να θέλουν όλοι τον κόσμο για να μπει χρήμα, αλλά το πώς θα έρθει ο κόσμος, πώς θα φύγει, δεν νοιάζεται κανένας. Μάλιστα. Εσείς... Το ότι δεν νοιάζεται κανένας για την κίνηση της Σπάρτης, ένα άλλο παράδειγμα, ερχόμενοι από Τρίπολη, από τον παλιό δρόμο, μπαίνοντας στη Σπάρτη, έχετε δει πολλές φορές νταλίκες και μπαίνουν μέσα στην πόλη, στην Παλαιολόγου. Ναι. Ξέρετε γιατί μπαίνουν? Το GPS έχει την Παλαιολόγου μέρος της Εθνικής Οδού. Ναι, γιατί είναι Εθνική Οδός. Είναι Εθνική Οδό. Ναι. Δεν υπάρχει στη γέφυρα εκεί πέρα καμία ταμπέλα, γιατί οι πιο πολλοί που μπαίνουν στη Σπάρτη, ναι, με καλύκες, προορισμός τους είναι σκάλα. Δεν υπάρχει, ναι, ταμπέλα, ναι, αριστερά σκάλα. Ναι, ναι. Από την αυτοκινητόδρομο, όχι αυτοκινητόδρομο, τον καινούριο δρόμο, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομο, αυτός είναι, είναι, ναι, σκοτόδρομος. Ναι. Από αυτό το δρόμο, στο τέλος του δρόμου, έχει ευθεία Γεράκι, αριστερά Αγριάνη, δεξιά Σπάρτη. Ποιος είναι αυτός ο οδηγός από την Ευρώπη που θα είναι υποχρεωμένος να ξέρει τους Αγριάνους και το Γεράκι? Ναι. Καμία ταμπέλα δεν γράφει σε αυτό το σημείο. Ότι είναι λάθος πολλές πινακίδες. Είναι λάθος πολλές πινακίδες. Αυτά τα έχουμε κάνει γνωστά σε πολλούς διοικούντες της Σπάρτης. Ποιος έχει διαφερθεί γι' αυτό? Κανένας. Ακόμα και τα τροχόσπιτα που έρχονται εδώ, επειδή το GPS τους βγάζει σε κάποιους δρόμους στενούς, δεν χωράνε ούτε να περάσουν και αναγκάζονται να κάνουν όπισθεν για να πάνε προς το Μιστρά. Ούτε εκεί δεν έχουμε τοποθετήσει μια πινακίδα στη Λεωνίδου, να μην μπλέκουν και φτάνουν μέσα στα στενά να περάσουν, γιατί εκεί οδηγεί το GPS. Εμείς δεν θα αλλάξουμε το GPS, αλλά ας βάλουμε μια πινακίδα ή και περισσότερες πινακίδες. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι με σιγουριά η μόνη πόλη η οποία υπερέχουμε είναι το Άστος Κοινουρίας. Από την Πελοπόννησο. Από την Πελοπόννησο. Σε όλη την Ελλάδα όπου να πας γίνονται έργα. Στη Σπάρτη τίποτα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και δεν θα έπρεπε να έχουμε διαφορήσει τόσο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό εδώ, και θα έπρεπε όλοι εσείς οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που πηγαίνετε και σε άλλες πόλεις και βλέπετε τι έχουν κάνει και πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, κάτι αντίστοιχο να έχει γίνει και εδώ, και να ακούσουν πρώτα εσάς ποιες είναι οι ανάγκες οι δικές σας των οδηγών, γιατί ένα τουριστικό λεωφορείο ξέρουμε πόσα χρήματα θα πρέπει να επενδύσει κάποιος ή μια εταιρεία για να έχει 2, 3 ή 5 τουριστικά λεωφορεία, και σίγουρα δεν θέλουν όταν επισκέπτονται τη Σπάρτη ή οποιαδήποτε άλλη πόλη να χτυπάνε τον καθρέφτη, να περνάνε πολύ κοντά σε ιόταχη και να κινδυνεύουν να χτυπήσουν το λεωφορείο. Για να πας στο Μιστρά τώρα που αναφέραμε καθρέφτη, ξέρετε πόσοι καθρέφτες έχουν καταστραφεί από τα κλαδιά από τα κλαδιά των δέντρων? Ναι, είναι γνωστό και αυτό, ναι. Από εδώ, μόλις βγαίνεις από τη Σπάρτη, πριν το Άλσος Γουδέ, από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Ναι. Για να ρωτήσουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι είναι στο τιμόνι της πόλης, αυτούς που έχουν άποψη για κάποια θέματα, πρέπει να αγαπάνε την πόλη. Δυστυχώς όμως δεν αγαπάει κανένας την πόλη, αυτό αποδεικνύουν με τις πράξεις τους. Μάλιστα.
Κύριε Λαμπράκο, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και πιστεύω ότι θα ακουστούν. Όσοι δεν τα άκουσαν θα έχουν την ευκαιρία και μέσα από το διαδίκτυο να παρακολουθήσουν την συνέντευξή σας και να προβληματιστούν στην πόλη μας. Δεν θα προβληματιστούν, αλλά θα πούνε ο έλα μου ο Λαμπράκος αντιπολιτευόμενος είναι. Λέτε. Σίγουρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αν χρειαστεί να ξαναπαρέμβετε ή θα σας καλέσουμε και σας πάλι να συζητήσουμε μιας και τώρα... Όποτε θέλετε και με ονόματα. Βεβαίως. Γιατί τώρα με το έργο που γίνεται εδώ στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και αφού ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου, σίγουρα θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Το ξέρω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα γιατί θα είμαστε στο Βούρκο για 2-3 χρόνια από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Να είστε καλά, από κύριε. Ό,τι φαίνεται μάλλον εκεί έχουμε μπλέξει. Λέτε ότι μπλέξαμε. Έχουμε να βγω λάθος, γιατί καταστραφήκαμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Λαμπράκο. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας, γεια σας.